Το Ροσίδης με τον Γκαλέτη έχει βγει τώρα στα δεξιά. Ο Γκαλέτη τραβάει όσο χρειάζεται τον Αρουαμπαρένα για να ελευθερώσει τον Ροσίδη. Σέντρα και φαλιά από τον Βάσεβιτς. Το γκολ είναι το πρώτο κενό της ΑΕΚ στην άμυνα. Το 1-0 από τον Τάρκο Κοβάσεβιτς. Με το 10ο γκολ. Όλη η κίνηση πάντως είναι από τον Γκαλέτη και τον Ροσίδη. Ο Γκαλέτη είναι αυτός ο οποίος κρατάει όσο χρειάζεται να ελευθερώσει τον Ροσίδη, που βγάζει καλή σέντρα. Θα έλεγα μια αντίστοιχη περίπτωση Πέτρο και Τάκη. Λίγο νωρίτερα με το Ράμος και το Ριβάλτο εδώ ο Κοβάσεβιτς την κάνει. Και βέβαια Μιχάλη έγινε αυτό που γίνεται όταν μια ομάδα είναι μεγάλη. Χρειάζεται μόνο μια φάση από πλευρά του Ολυμπιακού. Εκεί που η ΑΕΚ έδειχνε ότι είναι προς το μέρος της το παιχνίδι, κατάφερε να περάσει μια πολύ καλή συνεργασία από δεξιά. Μια καλή σέντρα και ο Κοβάσεβιτς βέβαια βρίσκεται εκεί που πρέπει πάντα. Δεν έχουν αφήσει εδώ και ο Δέλας και ο Κοβάσεβιτς. Δεν τον έχουν αφήσει. Περιμένουν την μπάλα και βγαίνει αυτός μπροστά. Πράγμα που το έχει κάνει επανειλημμένος.